What a difference a day made twenty four little hours. What the sun and the flowers. Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Τι να πρώτα για τον αποψινό καλεσμένο, ο οποίο είναι ένα άτομο σουρεαλιστικό, με ρεαλισμό, με χιούμορ, με φαντασία, με ιδιαίτερη ικανότητα να κάνει περίπου τα πάντα. Μαζί μα είναι ο Γιάννη Ζουγανέλη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> να μου επιτρέψετε να σου μιλήσω στον Ενικό. Μόνο στον Ενικό. Ε, πρώτα απ' όλα, επειδή θέλω να. Δεν, Δεν ζυκουνεύω με τον καλό λόγο, ε, θέλω να πω ότι σε αγαπάω, σε εκτιμώ, έβλεπα από παλιά στην τηλεόραση. <laughs> Όχι. Ε, και εγώ ε, σα έβλεπα παλιά στην ναι, τηλεόραση. Θα ε, αρχίσουμε αυτό. Ναι, ναι, βέβαια. έβλεπα στην τηλεόραση παλιά. Και ναι. χαίρομαι και τη μορφή σου πάρα ευχαριστώ, πολύ και την ευγένεια του λόγου σου. Επίση, χαιρόμουν ε, το ότι δεν χαριζόσουν σε πράγματα που μα πήγαιναν πίσω. Ε, έτσι, όχι ναι. για να. Θε να, να, να κάνουμε μια εκπομπή που να λέγεται ο καλό λόγο. Ε, εγώ θα το ήθελα. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. <coughs> Έκανα στο παρελθόν στην ΕΡΤ, λέγοντα Γιάννη μου, του Μαντήλη σου και ναι. μιλούσα μόνο για το καλό και, και ακόμα και σε ανθρώπου που δεν είχα καμία αισθητική ιδεολογική ταύτιση. Ναι, έχει αυτό ένα ενδιαφέρον. Ναι. Σε αρέσει να μιλά ανθρώπου με του. Ποιος δεν έχει σκηνά που είναι από αλλού, είναι κάτι άλλο. Ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλάω με τον οποιοδήποτε, αρκεί ναι. τη διαφωνία μου mm -hmm. ε, να την σεβαστεί και να αποτελέσει μια αρμονία στη σχέση. Mm -hmm. ε, Πάντα το λέω, οι διαφωνίε πάνε μπροστά στη ζωή, τα λάθη πάνε μπροστά στη ναι. ζωή. Ε, Έχω κάνει με πολλούς ανθρώπους παρέα που δεν καταλήγουν σε φιλίες, γιατί ναι. είναι άλλου είδους προσωπικότητες. Εγώ δεν είμαι το μισθής, mm -hmm. Δεν μπορώ καθόλου τον εγωισμό, ούτε την εγωπάθεια, ούτε την παθογένεια. Ναι. Ε, υπήρξα παθογενής, δεν το συζητάω. Ποια, ποια ήταν η παθογένεια η μεγαλύτερη. Η παθογένειά μου είναι ότι μεγάλωσα μέσα στην. Σιδερα... Ε, έχω κλείσει τα 67. μεγάλωσα στην. Τη φαίνεται καθόλου. Στη Χούντα βεβαίω. Ναι. Ε, εκεί λοιπόν δεν γίνεται σε ένα τέτοιο. Όταν βιώνει ένα τέτοιο και μεγαλώνει μικρό. Διότι ναι. εγώ ήμουν ένα παιδί που μεγάλωσα μικρό. Μικρό ναι. ήμουνα μεγάλο. Ναι. Για πολλού λόγου. Γιατί και δεν μ' όριμουν του γονεί μου, γιατί τα, πήρα κομμάτι του. Ακούω αυτά που ναι. ε, Τα λέω επειδή μου έχει ότι δεν θε να μιλάμε για το παρελθόν. Τα, τα έχουμε πει και Και το βρίσκω μιλάμε. πάρα πολύ. Ούτε για το βιογραφικό okay. θέλω να μιλάω. Okay. Λοιπόν. Είναι και γνωστό ε, το βιογραφικό. Είχα, είχα μία δυναμική στη ζωή για να υπερασπιστώ αυτά που συνέβαινα στο σπίτι. Ναι. Ε, κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα. Ε, Όμω πήγα από την πάντα ιδεολογικά αυτού που πολεμούσαν ισχυρότερα τη Χούντα και οποιαδήποτε ναι. δεξιά ε, χιδαία αντίληψη. Okay. Γιατί και όμω αυτό μου δημιούργησε μια παθογένεια να μην μου αρέσει τίποτα ναι. από την άλλη πάντα. Okay. Ε, δεν μου αρέσει αυτή η τραγουδίστρα, γιατί είναι. Αυτά, δε, δε, στο λέω. Αυτό δεν το έχει μόνο εσύ, νομίζω ότι ήταν γενική. Ναι νεύρωση εντό εισαγωγικών τη εποχή. Δηλαδή ήταν, ότι εμεί είμαστε από εδώ, είμαστε με την ποιότητα, με αυτό και ότι το άλλο είναι και ιδεολογικά αντίθετο. Βεβαίω. Ενώ στη μουσική πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να υπάρχει όμω. Υπήρχαν, α πούμε, υπήρξαν μουσικοί και τραγουδιστέ και ηθοποιοί που ταυτίστηκαν με, την, με το καθεστώ. Οπότε από αυτού αποστασιοποιήθηκαν. Ε, καλά, εντάξει, τώρα Δεν μιλάμε σύστα. και για ακραία. Ε, ναι. ναι. Για να πούμε και μια γλυκιά μαθηναίδα αλήθεια. Ναι. Δεν είδα και κανένα καλλιτέχνη με ουσία που μπει στη διαδικασία τη διανόηση στη δεξιά. Ναι. Περίμενε. Λένε για το Χατζηδάκη, Χατζηδάκης. αυτό θα σου λέγα και εγώ. Το είπα με μια φωνή. Δεν, είναι καθόλου, δεν ήταν καθόλου δεξιό. Ε, ήταν, ένα πούμε, Χατζηδάκης... φύση και θέση άνθρωπο. Δεν ήταν φιλελεύθερο, το λέω γιατί τον έχω ζήσει. Ναι. Αγαπούσε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Καραμολί για κάποιο λόγο, ναι. κάνενενε παρέα. Ναι. Όπω επίση ο Αλυσμόνι. Ο, ο Χατζηδάκη όμω, να, να σε διακόψω, ναι. να σου πω το εξή. Ναι. Γιατί εσύ τον είχε γνωρίσει και μπορεί να μου το εμπλουτίσει ναι. αυτό που ναι. θα σου πω. Έλεγε ότι εγώ εμπεριέχω την αριστερά. Δηλαδή ναι. ήταν αριστερός όπως λες εσύ κρατώντα οτιδήποτε έχει σχέση με τις αξίες Με αυτά που πρέπει να έχουμε όλοι Και από εκεί πέρα το προχωράει και το πω Έχει γράψει εκπληκτικά κείμενα τα οποία στέκουν μέχρι σήμερα και... Για το τέρας έτσι ε, Για το φασισμό Για το ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν ε, οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το... θα να τοποθετήσει εσύ το Χατζηδάκη κάπου πολιτικά. Καθόλου. Ναι. Και ο Χατζηδάκι είναι το μέτρο τη ζωή μου όσον αφορά την πολιτική του τοποθέτηση, την ιδεολογική του τοποθέτηση. Ναι. Δεν λέω για την αισθητική. Σκέφτομαι τι θα έλεγε ο Χατζηδάκι τώρα. Πολλέ φορέ. Δεν το συζητάω. Ναι. Ο λιγότερο παθογενή, επειδή μιλάμε για την παθογένεια. Ναι. Ανοιχτό, ευγενή, ναι. ε, με προσφορά. Με, με, τεράστια ζωοφιλία, με αποδοχή στη διαφορετικότητα, αλλά όχι με μανία αποδοχή στη Πώς διαφορετικότητα. Πώ τον είχε γνωρίσει το Χατζηδάκι. Ε, είχα πάει σε μια οντισιόν, ήμουν 15 χρονών, ήμουν στο Λύκειο, ε, ζητούσε παιδιά στην ηλικία μου για να υπηρετήσουν ένα δεκαπενθήμερο. Μια δεκαπενθήμερη, ε, ψέματα, σε ένα δεκαπενθήμερο υπήρξαν τέσσερι και τέσσερι παραστάσει. Ναι. Και έπ, έπαιξε ένα τέτοιο ρόλο. Ε, το πόσο στην αγωριά μου που δεν υπάρχουν οικογραφημένα αυτά, δεν ήταν τα μέσα τόσο καλά τότε. Ε, σκέψου είναι πάνω από 50 χρόνια. Ναι. Εκεί λοιπόν για μένα ήταν λύτρωση. Λέω: Δεν είναι δυνατόν μια τέτοια προσωπικότητα να ασχολείται τόσο πολύ με ένα παιδί που μόλι εκολάπτεται στην τέχνη. Γιατί θα ναι. προλάβει να κάνει και ένα δίσκο τότε. Λοιπόν, ε, ναι, και αυτό ήταν η αφορμή. Ο Αλέκο ο Πατσιφά που με έστειλε και πήγα και αυτά. Γνώρισα και το Σάκητο ναι. σε αυτή την οντισιόν. Τι... Ναι, δηλαδή... Να σου πω. Δηλαδή, δύο προσωπικότητε σε μία οντισιόν ήταν η οντισιόν τη ζωή σου. Ναι, ναι, ήταν. Ο Μπουλά κυρίως... τι έκανε. Ο Μπουλά ε, ε, καθυστέρησε να έρθει. Εγώ δεν τον ήξερα τον πουλά. Καθυστέρησε να έρθει ε, και η Ευγέννη του Χατζηδάκη ήταν ο Τενίδη, ένα κυθαρίστα μία ομάδα εξαιρετικών ανθρώπων, με πολύ σεβασμό για αυτό που συμβαίνει. Ε, λέει: Υπάρχει ακόμα ένα παιδί έξω, το οποίο δεν τηρεί τι προποθέσει ε, φυσιογνωμικά για το ρόλο που θέλουμε. Ναι. Α, όχι, λέει: Πρέπει να τον δούμε. Ναι. Αυτό το κατάλαβα πολύ μετά από φίλε μου και μαθήτριέ μου δραματικών σχολών. Που yeah. πά, και λέει: Ούτε σε οντισιόν δεν μα δέχονται. Yeah. Να πούμε κάτι. Τον δέχτηκε, είπε εξαιρετικά το, το Αστέρι του Βοριά. Yeah. ένα συνοδεία του πιάνου, ένα του καρακατσάνι του, που μου φαίνεται. Και η προπόθεση ήταν για να, να παίζει και ένα όργανο. Εκεί εγώ κατορίθηκα, γιατί λέει: Τι όργανο πες, λέει. Ήταν τρομερό αυτό. Με, ένα Πράγμα φοβερή φυσιογνωμία, Λέει πίκολο φλάουτο. Και βγάζει μια τόση φλογερίτσα και τη βάζει κάτω από το γένια. Μόνο πάει... μπουλά. Ναι, και έπαιζε μπουλά. Εκεί κατουρήθηκα στα γέλια Ένα και... από του πιο ευγενικού άνθρωπου που έχω ήταν Είναι πολύ, ευ... πολύ ευγενικό και, και ένα άνθρωπο που πραγματικά μπήκε στη διαδικασία ε, 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 τη έκφραση του με τρομερή διανοητικότητα yeah. και ήταν. Και αυτό ανοιχτό μαζί, κάναμε τρομερά του δέ, Δεν ε, τα ξέραμε. Είναι ένα πραγματικό ε, Δεν ξέρω αν ο κόσμο είχε, είχε την ευκαιρία να καταλάβει τι ήταν ο Μπουλά πέρα από αυτά. Ο κόσμο το καταλαβαίνει. Ε, το, καταλαβαίνει. Ε, το συνάφι είναι λίγο μυστήριο. Yeah. Και δεν τιμά του ανθρώπου του έτσι όπω πρέπει να τιμηθούν για να δημιουργήσουν την μοναδική ιστορικότητά του. Σου λείπει ο Μπουλά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά δεν. Είναι ε, 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 σαν να. Ε, η παρουσία του μου λείπει. Όλα τα άλλα τα έχω. Όπω mm. και ο Λαδρέτη, όπω ο Νικολάκη Παπάζογλου, όπω τόσοι φίλοι που πήγαν, ο Μανώλη Ρασούλη, mm. που δημιουργήσαμε παρέα, δημιουργήσαμε καταστάσει. Αυτό, Γιάννη, π, τι σημαίνει να, να είσαι σε μια γενιά όπου ακόμα είσαι πάρα πολύ νέο άνθρωπο, ναι. αλλά γνωρίζει ανθρώπου που για διαφορετικού λόγου φεύγουν. Ναι. Γιατί μπορεί να συμβεί μια αρρώστια, γιατί μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί... Α, αυτό σε ταράζει καθόλου. Με ταράζει, βέβαια. Γιατί αποδομείται μια ολόκληρη ζωή γιατί πολλοί εξ αυτών που φεύγουν δεν έχουν καταφέρει να καταθέσουν την παρα... καταθήκη τους έτσι όπως τους γνώρισα εγώ. Να. Και φεύγουν με μια έλλειμψη για την προσωπικότητά τους. Βέβαια, είναι, αποδομούνται πράγματα. Όπως ας πούμε και οι άνθρωποι της, του περιβάλλοντός μου. Αλλά και εκτός του περιβάλλοντός μου. Λυπάμαι τους άνθρωπους που φεύγουν. Φοβάσαι το θάνατο. Ε, θα πω κάτι που το έχει πει ο φίλος μου και τον αγαπώ πολύ ο Άλκης ο Κούρκουλος. Θα το κλέψω. Τον ρωτήσα να φοβάται το θάνατο και λέει: Όχι, το συγχαίρομαι. <laughs> Ταυτίζομαι <laughs> με αυτό. Είναι πολύ ωραία κουβέντα. Είναι πάρα πολύ. Ε, όχι, ο, είναι, είναι. Και προσφάτω μια κοπελίτσα μου, μου είπε: Είσαι τέλειο για κάποιο λόγο. Και λέω: Δεν θέλω να είμαι τέλειο. Γιατί το πραγματικά τέλειο είναι ο θάνατο. Δεν θέλω να είμαι τέλειο. Θέλω να είμαι ατελή. Η τελειότητα έχει μια επιθυμία θανάτου. Ε, βέβαια, έχει μια. Για ναι, ναι, ναι. ναι ο, το έκανα τώρα, τελείωσα. Δεν υπάρχει τέλειο. Συστήνω πάντα στου μαθητέ μου, στην καθημερινότητά μου, εγρήγορση, εγρήγορση και σε αποτύχεις. Ναι. Αλλά εγρήγορση. Πώς όταν σου μιλάω, ε, έχω να κάνω με έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή, ό,τι συζητάμε, έχεις να μου πεις κάτι πολύ θετικό. Ε, έχω και πολλά αρνητικά. Οκ, okay, δεν τα δείχνεις. Να μπορώ να σου πω. Απλώς δεν μου έδωσε τη δυνατή. Πού είναι αυτό το κακό παιδί. Κακό παιδί με την καλή έννοια. Ο Γιάννη Ζουβανέλ, ο οποίο είναι σκανδαλιάρη, είναι αυτό, είναι. Είναι, είναι άλλη φάση ναι. τη ζωή σου, αυτό. Έχει περάσει. Ναι, ναι, έχω περάσει. Κάπου... Ναι. Όταν ήμουν παιδί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ε, ήμουνα μια παπαδιά. <laughs> Γιατί ε, δε, πραγματικά δεν εκτέθηκα, ενώ ήμουν, είχα εκτεθεί σε όλο το περιβάλλον των συμμαθητών μου στην αρχή, μετά τον. Ναι. Ε, αλλά στου δασκάλου μου ποτέ. Mm -hmm. Ήμουν ένα άνθρωπο που έκανε πολλά πράγματα, αλλά επειδή η κοινωνία ήταν μυστήρια, εγώ μεγάλωσα στον Άγιο Νικολάου mm. Χαρνών. Του οφείλω πολλά του Άγιο Νικολάου. Καταρχήν πήγα στη διαδικασία τη τέχνη. Γνώρισα τον κόντογκλου μικρό παιδάκι, με πήρε μαζί του. Το λέω πάντα γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ να συστηθώ. Mm -hmm. Και ζωγράφιζα την πλατιτέρα των Ουρανών. Εκεί κατάλαβα θεότητα, κατάλαβα θέαση. Άρχισα μουσική. <Και> Είδα πραγματικούς πνευματικούς ανθρώπους, που ήταν θρησκευτικοί, παπάδε, α με... παπάδες, ας πούμε, οι οποίοι είχανε... πιστεύονταν στην ανεξιθρησκεία. <Και> Σεβότουσαν τον άλλον. Οπότε δεν μπορεί να μη... είσαι σε σύμπνοια με αυτού. Βγήκα στο ψαλτήρι. Ε, τώρα γιατί το είπα αυτό. Ε, ε, ένιωσα πάρα πολλά, πάρα πολλά ωραία πράγματα σε αυτή την ηλικία. <Και> Ε, Όμω και κάποιο άλλο στο, το είπα, δεν πειράζει. Επειδή σου έλεγα ότι είσαι και κάπω ψάχνω να βρω ναι. το Ακριβώς. σκανδαλιάρι για να μην και δεν τον βρίσκω γιατί βρίσκω έναν άνθρωπο πάρα πολύ θετικό. Ναι. Πολύ καθώ πρέπει, πολύ ευγενικό. Σε, ευχαριστώ. Πού είναι ο σκανδαλιάρι Θα σου, ο σου σουρεαλιστή. Δεν, ε, δεν, δεν, έλεγα σου, στου φίλου μου στον Άγιο Νικόλαο γιατί είδα ότι υπάρχει και εκεί μια λογική εμπάθεια. Ότι ασχολούμαι και με τη μουσική και μου αρέσει η ροκ μουσική και ναι. ε, την ηλεκτρική κυθάρα και μου αρέσει. Γιατί υπήρχε ένα, ένα τραγούδι ε, εκείνη την εποχή, ενό συγκροτήματο πρόφετ. Δεν κάνανε μεγάλη καριέρα, αλλά μιλούσαν κατά τη φαλοκρατία. Mm -hmm. Και όταν εγώ το είπα αυτό, mm. ε, μου λέγανε τώρα τι θέλει με αυτά. Οπότε σταμάτησα να μιλάω. Φαλοκρατία, δεν μιλήκα... τι λε τώρα έτσι. Ναι. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Έχουμε πάει, έχουμε πάει σε άλλε ορολογίε. Σιγά που δεν υπάρχει φαλοκρατία. Ε, μόνο φαλοκρατία. Και όχι μόνο φαλοκρατία, αυτό, ναι. ελπίζοντα δε, 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 ότι δεν θα παρεξηγηθώ με αυτά τα, την πολιτική ορθότητα από τη μισό. Ε, Φαλοκράτε είναι οι άντρε, ανισχύονται όμω από τι γυναίκε. Οι γυναίκε ε, ενισχύουν τη φαλοκρατία tá, με τη στάση του απέναντι σε αυτό. Υπάρχουν για... και πολύ καταπιεσμένε γυναίκε, ναι. αλλά υπάρχουν και γυναίκε που το ενισχύουν και το κάνουν δύσκολο για τι άλλε. Βεβαίω. στην άλλη πλευρά, yeah. επειδή εγώ είμαι, πιστεύω, τρελά, με, με τρέλα εννοώ, με υπερβατικότητα στη θηλυκότητα, mm -hmm. αρχίζοντα από τη μάνα, από τη φίλη κλπ. Μάνα, μήτρα, δηλαδή είμαι, 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 yeah. η ζωή χωρί γυναίκε για μένα είναι ανύπαρκτη ζωή. Ε, γι' αυτό τολμώ και λέω μερικά πράγματα παραπάνω για να τις βάλω στη, λογική ότι δεν δέχεσαι να σταθώ. Σε έχουν κατηγορήσει πολιτικό ορθεί ότι δεν είσαι όπω πρέπει να είσαι. Το, έχεις, το έχει περάσει το θρίλερ αυτό. Ε, έχω περάσει, αν και εγώ έχω μιλήσει πολύ το λόγο μου no. και δεν αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου. Αυτό δεν είναι πρόβλημα να κάνει αυτή την άμβληση. Ότι να το στρογγυλέψουμε κι αυτό. Να το στρογγυλέψουμε. Ναι, συνέχεια άλλο. τα, τα ναι. λέω όλα τα στρογγυλέψω. Όλα τα, ναι. τα κάνω τώρα το τελευταίο καιρό και ντρέπομαι. Μήπω πρέπει αλληλή... να, 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 λειτουργήσουμε αντιθετικά. Δηλαδή να αρχίσει ναι. κάποιο και να λέει τα πράγματα όπω θα νιώθει. Ήδη τώρα κάνω ένα τραγούδι για το σύστημα που το γράφω κι εγώ του τύπου. Εγώ γράφω πάρα πολλά τραγούδια, αλλά η στίχη που έχω γράψει τα τραγούδια μου είναι ελάχιστα. Ελάχιστη, καμιά πενταριά, που μιλάω για το πολιτικά correct mm -hmm. και, και για το ότι χαθήκαμε μέσα αυτή τη διακοσία. Μας φωνάζουν με το ε, αφημί, με αυτά. Ε, ε, ναι. Μπαίνω σε μια διαδικασία. Ναι, αλλά... Θα τελειώσει το, ο... το, αυτό το correctness, που Πρέπει υπάρχει. να το τελειώσουμε για να πάμε μπροστά. Mm. Ε, να, να πω ένα παράδειγμα που είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό παράδειγμα. Έκανα λοιπόν σάτιρα. Έκανα τρει χρονιές στο θέατρο Μινώα κατά το παρελθόν. Εξαιρετικέ. Όχι γιατί είχαμε επιτυχία. Άλλωστε, εγώ το έχω πει, αγαπώ πιο πολύ τι αποτυχίε μου. Ναι. Ε, ήταν εξαιρετικέ γιατί υπήρχε τέτοια ανταπόκριση και τέτοια δυναμική που ένιωθα καθόλου ματιοδοξικό. Ένιωθα ότι την έργα μου το κάτι προσφέρουμε. Ε, έπαιζα παραστάσει, έβλεπα ανθρώπου που. Γιατί πα, ήμουν μια φορά στο ταμείο για να κλείσω κάποιε θέσει και ήταν ένα ζευγάρι και τσεγονότανε. Ναι. Κάπω όχι και αυτά. Ναι. Και του είδα στο τέλο ναι. που ήταν αγαπημένοι. Αυτό για μένα είναι τεράστιο κέρδο. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Ναι. Ε, ε, αυτό γενικά σημαίνει πάντω ότι ένα ζευγάρι που τσακώνεται, ναι. αν πάει σε μια καλή παράσταση. Ναι. Να Ενώ, ναι. πει αγαπημένο. Δηλαδή να το, αυτό το μήνυμα να το δώσουμε. Ναι, 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 ναι. Ότι ναι. μια καλή παράσταση θα σα κάνει εκείνη την ώρα να αισθανθείτε καλύτερα. Δεν με πειράζει που εκτίθεμαι γιατί ξέχασα. Πλατιάζω. Πρέπει να με επαναφέρει. Καθόλου. Δεν είναι ναι. τη επαναφορά αυτή ναι. η εκπομπή. Ναι. Είναι του χάου. Είμαι λίγο χαοτικό. Εντάξει και εγώ. Θε να συνεχίσουμε τον χάο. Ε, ναι, ναι. Απλώ δεν ξέρω, ο κόσμο μήπω. Ε... Οι χαοδικοί δεν μα παρακολουθήσουν κιόλα ναι. Α, Λέω για τα πολιτικά correct. Ευχαριστώ. Ναι. Έκανα λοιπόν σε όλε τι συντεχνίε σάτυρα. Δεν με ενδιαφέρει δε η σάτυρα κρίν, να κρίνω τα πρόσωπα και τα χαρακτηριστικά του. Mm. Η εφαρμογή τη πολιτική από όποια προερχόταν από όποια μορφή τη εξουσία. Ναι. Μάλιστα έκανα μια φοδαρά. Σκληρή άτυρα στον πατέρα Μητσοτάκη, τότε και εκεί η αγάπη από την Τώρα, την ξέρω, η οποία ήρθε, όχι μόνο απεδέχθη αυτό που έβλεπε, μα συνεχάρει διότι θεωρεί αυτονόητο mm -hmm. ότι ε, πρέπει να γίνει άτυρα στην εξουσία για να υπάρχει και ο αντίποδας Εντάξει, τώρα μιλάς για μια γυναίκα με χιούμορ. με βεβαίως, φοβερό πολιτικό κεφάλαιο. Πολύ σωστό, μεγάλο πράγμα. Ε, ενώ τώρα, παρένθεση, θα ξανάρθω στο άλλο. Με καλέσαν να κάνω μια σατυρική εκπομπή, γιατί δεν γίνονται σαντρικέ εκπομπέ στην τηλεόραση. Γιατί δεν γίνονται σαντρικέ εκπομπέ στην Ελλάδα. Ε, δεν γίνονται, γιατί υπάρχει ίσω παρεμβατικότητα, όπω παρελέμφισαν και σε μένα, να μην κάνουν αυτό, μην μπει για αυτό, μην μπει για το ένα, το άλλο. Δεν κάνω αυτό το πράγμα. Ε, Έχει προσέξει, ότι πολλέ φορέ άνθρωποι που είναι στο χέρι του να εγκρίνουν κάτι, ήδη δεν έχουν χιούμορ. Δηλαδή ναι. θέλω να πω ότι είναι. Σαν να βάλεις έναν άνθρωπο που δεν έχει όσφρηση να κρίνει αν κάνει ένα ε, αρώμα συμβαίνει. να πηρύζει ωραίο. Α, α, αυτό ναι. συμβαίνει. Αυτό Ενώ συμβαίνει. υπάρχουν άνθρωποι με χειμώνο στην τηλεόραση γενικώ. Ναι, Όμω η σάτυρα ή οι έφθημες εκπομπέ ναι. αυτές αυτό που γίνεται δεν είναι σάτυρα. Ναι. Ε, καταρχήν είναι πολύ κακό να μιλά στην τηλεόραση για τα πρόσωπα της τηλεόρασης. Ναι. Ε, αυτό γιατί, γιατί υπάρχει τέτοια αυτοτροφοδοτούμενη τηλεόραση. Γιατί δεν υπάρχει έμπνευση μωρό μου. Ναι, δεν όχι. υπάρχει έμπνευση. Ναι. Και βγαίνουν. Και ποια σάτυρα, ποια εξουσία. Έτσι το χάδι στην εξουσία. Ότι και καλά κάναμε. Σάτυρα δεν υπάρχει mm. αυτό. Εν ναι. Υπάρχουν... τω ε... μεταξύ τη συμφέρει την εξουσία πάρα πολύ η σάτυρα, αλλά αυτό είναι επίση μια άλλη. Τη συμφέρει, αλλά δεν έχει μυαλό. <laughs> ε, δεν έχει μυαλό η εξουσία. Η εξουσία <laughs> την οποία είναι, αξε... είναι διαφορετικό από την κυβερνητική στην οποία και εμεί είμαστε. Εμεί είναι η κυβέρνηση, οι κυβερνόμενοι η έλλειψη της πολιτείας μας και την, τη ιδιότητα του πολίτη mm. κάνει την κυβέρνηση ισχυρότερη και πιο αφελή σε μας. Πάω στο πολίτικα κορέκτ. Mm. Έκανα λοιπόν σάτυρα σε κάστες. Και έρχονται λοιπόν από την Ομοσπονδία των Κοφών που για λόγους ευνόητους ε, είμαι πολύ συνδεδεμένος mm. και μου λέει ένας εξαιρετικός πρόεδρος Ομοσποδίας, νομικός, που άρθρωνε γιατί τώρα... Ε, έχει επιτρέψει ζωή και κάποια, κάποια νέου ναι, τύπου ε, καλλιέργεια, ναι. να μπορεί να μιλάει τι κάνει σε Αθήνα, είδε είσαι καλά, και μου που σε βλέπω. Με αυτόν τον ναι. τρόπο. έτσι ακριβώ μιλάνε ναι, 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 ναι. όχι όλοι. Ναι. Όχι όλοι. Ναι. Και μου λέει Γιάννη, κάνει σάτυρα σε όλε τι κάστε. Και... Εμεί δεν ήμασταν. Α, <χω> 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 και σου συζητήσαμε να του. Και έκανε λοιπόν το τρίο, εγώ, ο Λάκης Παπαδόπουλο και ο Σταρόβα, μου φαίνεται. Όχι, ο Μπουλά στην αρχή. Και μετά ο το τρίο, τρίο Μούγκο. Και τραγουδάγαμε τραγούδια. Κάνοντα άτυρα και σε εμά, δηλαδή τραγούδια που δικά μου που λέγει ο που ήταν από Παπασταντίνου στο τέτοιο ή ο Λαβρέντη, α πούμε, και τα παίζαμε με, την, με τον άλλον ανθρώπινο τρόπο. Δεν είναι ωραίο να το κάνω τώρα γιατί δεν θα φανεί είχε δουλευτεί. Ναι. Και κάναμε και την ονοματική. Πάντω η κοφή σου είχαν ζητήσει να την κάνει αυτή τη Ναι, αν το έκανα αυτό το πράγμα θα με τώρα. Ναι. Ενώ, ενώ... Να σε τρώγαν επίση οι άνθρωποι που δεν έχουν πρόβλημα ακοή. Αυτό είναι το φοβερό. Ε, Ό, ότι του ίδιου μπορεί να μην του ενοχλούσε. Όχι, ε. είναι καταπληκτική. Ναι. Έχω συνεργαστεί με όλη την γάμα των ανθρώπων με αναπηρία, οι οποίοι δεν είναι μικρό ποσοστό. Στην Ελλάδα είναι 25% ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Και είμαστε και λιγότερο σε ποσόσταση από τι ε, σκανδιναβικέ χώρε. Λε είμαστε, βάζει και εσύ τους αυτός, τον εαυτό σου ε, μέσα σε αυτό. Ναι, σύγχρονο. νομίζω ενδυνάμει ότι είμαστε όλοι ανάπηροι. Ναι. Εν Εγώ, δυνάμει, ενδυνάμει. Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή και ένα άνθρωπο που μπορεί να σπάσει το πόδι του. Για ένα διάστημα δεν μπορεί να κινηθεί. Πρέπει και αυτό στο πεζοδρόμιο να βρει Βεβαίως. τον τρόπο Δεν υπάρχει. Να Έχω έτσι. κάνει ντοκιμαντέρ με ένα φίλο μου τυφλό που το κάναμε και το γράψαμε. Που ε, καταρχήν, αν δεν το ζήσει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο του άλλου. Να. Με κλειστά μάτια κυκλοφορούσαμε στο κέντρο τη Αθήνα με μπαστούνάκια, σε αυτά που έχουν ε, ε, χαρακτηριστικά για τον να, να ναι, ναι, να να... τυφλό. Ναι. Και κουτουλάγαμε σε περίπτωρα και γελάγα όλοι. κλπ. Ε, δεν είναι, κοιτάξτε και γενικά και οι ανάπηροι μεταξύ του δεν έχουν σωστή συμπεριφορά. Το κίνημα τη αναπηρία έχει πρόβλημα. Βέβαια, βέβαια, βέβαι, βέβαι, δε, Γιατί δεν πρέπει να πουλά τίποτα από σένα. Είναι πώ γίνεται, α πούμε, τι συμβαίνει. Ναι, οι καραφλοί είναι, είμαστε πιο άντρε. Λένε τώρα. <laughs> το ίδιο και αυτοί είμαστε καλύτεροι. Έχω ναι. και ένα παράδειγμα ξάδερφού μου κοφού που με συστήνει. Ε... Γιατί να ρωτήσω ναι. κάτι τώρα το οποίο εσύ δεν θα το παρεξηγήσει. Ήταν η γονή σου κοφή. Ναι. Έχει εξάδερφο. Συνδέονται όλα είμασταν... ε, αυτά. Ναι, το Βασίλειο. Να σου πω γιατί. Υ υπήρχε γιατί... κάτι κληρονομικό. Υπήρχαν, ε, ναι, υπήρχε, ένα κληρονομικό. Βεβαίω υπήρχε η Θεία, η οποία η Θεία Τασία και η Θεία Σταματώ. Η Θεία Σταματώ ε, παντρεύτηκε κοφό που τον είχαν κάνει μαύρο στην περίοδο του, του, του εμφύλιου πολέμου ε, και, ναι, και δε, έχασε την ομιλία του αυτοί προχωρήσαν να κάνουν παιδιά εγγόνια, ναι. δυσέγγωνα, ναι. όλα καλά ναι. η θεία μου η Τασία έκανε ε, τρία παιδιά, εκ των οποίων τα δύο είναι κοφά. Mm -hmm. ε, ε, γιατί παντρεύτηκε εκ όχι από DNA το οποίο ήταν, ας πούμε, ε, εγώ ανακαλύψα ότι υπήρχε μια, ένας λόγος Χωρί okay. Χωρίς να το ξέρουνε. Mm -hmm. πάντων, γιατί με διέφερε και γιατί... Ναι, γιατί... νομίζω σε πολλά χωριά, σε πολλές απομακρυσίες περιοχές. Καμός, καμός, ναι. καμός, καμός. Γνωριστήκαν ο παππούς με τη γιαγιά εδώ και είχαν το ίδιο γένος με το επίθετο. Λέω, κάτι δεν το, Λοιπόν, κάνανε παιδιά κοφά. Να, και ναι. έτσι ε, ε, άλλα. Άρα υπάρχει στην οικογένεια το. Υπάρχει στην οικογένεια το και στο ευρύτερο κύκλο, τον οποίο του αγαπώ πάρα πολύ, του εκτιμώ πάρα πολύ, Αφυγικό με, με τιμούν ναι, κλπ. Ναι. Ο ξάδερφό μου λοιπόν ο μεγάλο. Ε, είναι φοβερό. Ε, με συστήνει στη Βουκουρία Νέα χρόνια που ήμουν εγώ με την κιθάρα, παρανόησε σε ένα φίλο του κουφό που τρώγανε και πήγαινε ένα καφέ. Παρανόησε λοιπόν ότι εγώ ε, ε έχω κιθάρα και πάω. Λέει, με συστήνει Γιάννη, πρώτο μου ξάδερφο ναι. λέει, α, ωραία, ωραία. Ναι. Τι, τι δουλειά, λέει, να παίζει, σχολείο. Και λέει ο άλλο, στον ξαρεφό μου, μιλάει ή είναι κοφό. λέει ο ξαρεφό μου, όχι, μιλάει. Και λέει ο άλλο, α. δηλαδή. Αυτά τα λέω γιατί μερικέ φορέ υπερτιμούμε ακόμα και την αδυναμία μα. Ναι. Στη δεύτερη τέχνη μα είναι πάρα πολύ που την αδυναμία την κάνουν προτέρημα και το κάνουν στυλ. Αυτό. Τώρα, δεν είναι κακό αυτό, είναι κακό. την αδυναμία την κάνει. Ε, άμα αυτό γίνει μανιέρα, δεν το συζητάω. Mm. Εκτό, η αδυναμία καταρχήν παίζεται, αν είσαι στην υποκριτική. Να. Οκ. Okay. <σχή recomendates> ε, ναι. ε, θες να μιλήσουμε για τέχνη τώρα, γενικότερα, Εδώ. γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίω, ε, βεβαίω πολύ. Ε, έχουμε τραγούδι στο Eurovision. Ναι. Δεν σου, σου, σου αρέσει. μου αρέσει πολύ η Σάτι, δεν μου αρέσει πολύ το τραγούδι. Μου αρέσουν όλα τα άλλα τη Σάτι. Ακούτε εγώ πάθη. Ισάτη είναι αγαπημένη μου. Το, το οποίο τα 10 πρώτα δευτερόλεπτα λε: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό που ακούω, Ακούω κάτι ίνδυνο, ναι, Κάτι πολύ ναι, ωραίο. Και μετά ναι. λε: Γιατί. Ταυτιζόμαστε. Ναι, ωραία, okay, για πε. Ακριβώ ταυτιζόμαστε. Για πε. Θα σου πω: Καταρχήν, υπάρχει πάντοτε το συνέστημα ναι. ε, στο οτιδήποτε κρίνει. Στο οτιδήποτε κρίνω. Mm -hmm. Μερικέ φορέ έχω ε, κάνει κριτική σε ανθρώπου που αγαπώ που δεν ήταν σωστοί. Mm. Ε, δεν είναι και αυτό σωστό. Είναι από τη δικιά μου τη. Mm -hmm. Γιατί παρένθεση. Δυστυχώ βλέπω τον εαυτό μου με τα μάτια των άλλων. Mm -hmm. Είναι πολύ κακό πολύ κακό και ομολογώ θα το ξεπεράσω. Την αγαπώ πολύ τη Σάτι. Ναι. Είχαμε συνεργαστεί και στην ακτή Πυραιός. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Δεν, ε, δεν σταματούσε ποτέ να καλλιεργείται. Ενώ καλή μουσικός πήγε στην Αμερική, μπήκε σε μια άλλη διαδικασία να θεμελιώσει τις γνώσεις της. Έχει συστατικά να γίνει πολύ μεγάλη pop -star? Ε, ναι, θα, 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 εξαρτάται στην Ελλάδα. Θα εξαρτάται, εξαρτάται θα σας mm -hmm. πω. Όλοι έχουμε συστατικά. Και εσύ έχεις. Ναι, αλλά δεν τραγουδά. μη το λε. Ε, ε, είναι σχετικά. Ναι. Ε, να, μπορεί να τραγουδά άσχημα και να, δη, να δημιουργήσει στυλ. Οπότε είμαι πολύ θετικά προκατηλημένο. Όταν άκουσα το τραγούδι, και συγγνώμη ε, αν με παρακολουθεί, κάτι δεν μου πήγε καλά. Mm. Δεν μου πήγε καλά. Mm. Αλλά όπω. Λε και εσύ, ναι. ε, όχι αυτό που λέγαμε το βίντεο κλειπ, η Ελλάδα είναι αυτή, βεβαίω είναι Ελλάδα. Ελλάδα. Ναι. Είναι και αυτή η Ελλάδα. Και αυτή. Δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν κινδυνεύει για ποιο, η Ελλάδα. Δηλαδή και το λένε άνθρωποι τη τηλεόραση πολύ χαμηλού επίπεδου, ναι. αν είναι δυνατόν, σε πρωινάδικα τα οποία ξεκινάνε. Ε, έχει γίνει πόλεμο, σκοτώνουν στη Γάζα και ξεκινάνε τα πρωινά αυτά. Λοιπόν, συγγνώμη, αν, που συζητάνε συνεχώ η μία εκπομπή για την άλλη εκπομπή, λε και ενδιαφέρει κανέναν. Να σου πω Γιάννη, όμω, περίμενε χωρίς. τώρα. Να πάμε θα, κάνω, θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι, έτσι. Ναι. Ωραία. Και εσύ έκανε χιουμόρ και σαντηρικέ εκπομπέ, να μην μπορεί να γινόταν χαμό. Ο ρόλο του δεν είναι ακριβώς... Βέβαια, προσπαθούν να κάνουν και ενημέρωση, αλλά δεν είναι ακριβώ ενημερωτικό. Είναι να χορέψουν τσιφτετέλι όταν γίνεται χαμό. Εδώ έχουμε δει το Τσιφτετέλη σε ενημερωτικέ εκπομπέ. Και σε ενημερωτικέ εκπομπές. Ναι. Ωραία, ο δέχομαι την ναι. όποια διά... αντίθετη άποψη, όπως όπω ναι. σε μένα δεν μου αρέσουν. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με περισσότερο Γιάννη Ζουγανέλη, γιατί είναι και χήμαρο και δεν μπορώ να το σταματήσω. Στον... Ναι, σιγά το χήμαρο. Γιατί μου έλεγε όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο για τραγούδια που Έχουν μία αιμονή να μην παρουσιάζονται. Το σημείωσα και αυτό θα το ρωτήσω στη, στην ναι. συνέντευξη. Ε. Τι εννοεί έχουν αιμονή να μην παρουσιάζονται τα τραγούδια. Δεν έχουν αιμονή τα τραγούδια να μην παρουσιάζονται. Έχουν αιμονή ναι. οι παρουσιαστέ του. Να μην παρουσιάζουν καινούργια τραγούδια. Δηλαδή, είναι κάποιο τραγουδοποιό. Ναι, και γράφει ένα CD το οποίο σε αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο διότι είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Ναι. Ε, και βρίσκει η εταιρεία ή πάει το εκδίδει ηλεκτρονικά με κάποιο τρόπο. Παρότι οι νέοι, που είναι πολύ σημαντικοί και ξέρω πάρα πολύ σημαντικού νέου, με στίχο και μουσική και με ναι. τη στην κοινωνία και με κοινωνικό τραγούδι που παράλληλα είναι, είναι και ερωτικό, γιατί η κοινωνία υπάρχει μια μορφή έρωτα στην κοινωνία. Αν δεν την ανακαλύψει, δεν, ναι. δεν προχωρά. Ναι. Δεν παίζονται πουθενά. Όταν λε, δεν Από τα ραδιόφωνα. Α, κα μπορώ να στο αναλύσω το θέμα, 10 ώρε. Και δεν έχω ναι. καταλάβει γιατί αυτή η αιμονή. Γιατί δεν υπάρχει ε, πλέον το ραδιόφωνο το οποίο συστήνει μουσική. Υπάρχει το ραδιόφωνο το οποίο βάσει έρευνα ναι. έχει καταλήξει σε ένα playlist. 200 ελληνικά τραγούδια, 200 αρόφιλοι. Συμφωνούμε. 200... Και παίζει μόνο αυτά. Ποιο απαγορεύει, ποιο κρίνει Κανείς. αν το τραγούδι αυτο, του ενό νέου που δεν. Ναι. Την που δεν παρουσιάζει πουθενά είναι ναι. καλό. Διότι και δεν έχουμε, επειδή και ο κόσμο μα δεν είναι ο κόσμο που ψάχνεται όπω ήταν ο κόσμο που, που, του απευθυνθήκαμε εμεί. Ε, Φοιτητέ ακόμα δημιουργούσαμε καταστάσει με τον Νικόλα Άσιμο, άσχετοι, ναι. ε, που δεν γνωριζόμασταν, που παίζαμε βέβαια στην πλάκα που είχε κίνηση, γιατί από πάνω ήταν ε, 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 ο Μητσιά και λοιπά. Και παίζαμε από κάτω και ήρθε ο κόσμο. Βέβαια, κάναμε κάποια πράγματα που ήταν παρεμβατικά. Αλλά δυνατά. Τώρα, τώρα είναι και ο κόσμος. υπάρχει κάτι άλλο. Και... Το φαινόμενο Συμβαίνει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχουν δημιουργοί οι οποίοι ε, του ανακαλύπτει το κοινό από το διαδίκτυο. Ναι. Και αυτό εξής είναι μια. Δηλαδή δεν μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία τη επιτυχία. Εσύ το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ναι. Αν να γίνει, θα γίνει μόνη τη. Και υπάρχουν παιδιά που τα καταφέρνουν έτσι. Χωρί εταιρείε, χωρί. Τα καταφέρνουν. Ναι. Είναι, πίστεψε με γλυκιά μου. Ναι. Είναι, η είναι μειοψηφία. Είναι μειοψηφία. Τα, τα καταφέρνουν πολλοί που δεν έχουν ναι. καμία ταύτιση, καμία αισθητική συγγένεια με όλου αυτού του ψευτόμαγγε ε, που δεν του μιλάει κανεί. Τραπ, ναι, για να δω την έρευνα. Και πώς Υπάρχει... Δε, τραγούδια που μιλάνε για ναρκωτικά, για πολιτική, για, τους, ε, για το παίο του, για, τα μεγέθη και ότι εγώ είμαι καλύτερο από σένα γιατί έχω άκρε για ναρκωτικά κλπ. Και, και μεγαλύτερο το πουλί μου. Συγγνώμη. Δεν, α, για όλα αυτά Αλλά... Ε, για αυτούς δεν υπάρχει πολιτική ορθότητα. Ε, που ακούνε τα παιδιά γιατί παρασύρονται. Ε, ε, παρασύρονται από την Τα ακούνε γιατί... σοβαρά τα παιδιά ή κάνουν πλάκα. Ε, νομίζω στην αρχή παρασύρονται από το ρυθμό και επειδή δεν έχουν άλλο τρόπο επαναστατικότητα μέσα στο σπίτι, μέσα αυτά, επειδή μιλάνε κάπω αυτοί και λίγο πιο επιθετικά για την κοινωνία, αυτά, <συσχελί> ταυτίζονται. Yeah. Ε, το θέμα είναι ότι τι γίνεται μετά. Ε, τι γίνεται μετά. Ε, εγώ δεν συνδέω ναι. όλες αυτέ αυτές οι μαγκές με τις μαχαιριές και λοιπά με τα παιδάκια και εμείς Με Τι λες και την παραβατικότητα. Ναι. Ναι. Είναι, ναι. είναι, σχετικό, αφού γίνανε, έγινε μανιέρα αυτό. Χαρά θύμου, τσαμπουκάς. Ναι. Και στα δικιά, στη δικιά μου την γενιά, που δεν έφαγα ποτέ bullying, που θα μπορούσα να πάω, γιατί δεν το δεν, λέω bullying ενώ θα πρέπει να πω εκφοβισμό, ε, διότι α, α, απαντούσαμε πιο δυναμικά. Ναι. Και πλακωνόμαστε, αλλά δεν βγάζαμε μαχαίρια, δεν διανοήθηκε ποτέ. Και αν πλακωνόμαστε, και τότε ακόμα, για ανή, για με τον νικητή. Ενώ αυτός που πλακώνεται είναι ιδετημένο από την φάση του και μόνο. Mm -hmm. ε, υπάρχουν πολλά πράγματα. Τώρα, αυτοί ακούγονται και αυτοί πουλάνε. Και οι εταιρείε Διασκούν, φυσικά, που δεν είναι Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο είναι ανύπαρκτο σε σχέση με τη φροντίδα απέναντι στου ανθρώπου τη τέχνη σε όλα τα επίπεδα. Ένα πράγμα το λέω όπου βρεθώ. Να πρέπει να σκεφτούν που σεβόμαστε όλου αυτού που κυβερνάνε όλα τα χρόνια που εγώ θυμάμαι. Δεν έχουμε ακαδημία τεχνών, δεν έχουμε Πανεπιστήμιο τεχνών. Εμεί που δημιουργήσαμε τα πάντα. Είναι έσχο, είναι ντροπή, είναι κατάπτυστη. Yes. Δεν έχουν καμία έννοια για, για κανένα, δεν έχουν καμία αγάπη. Ε, δεν είναι σοβαρά άτομα αυτοί. Mm -hmm. Οι, οι, οι απλή μοναδική. Μοναδική, και όχι mm -hmm. μαζί. Μάζα, 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 μάζα. Αυτοί, αυτοί θέλουν μάζε. Εμεί είμαστε μοναδικοί. Ε, εμεί διαφέρουμε πολύ από αυτού. Γιατί εμεί απευθυνόμαστε μέσα από την τέκνη μα, από το λόγο μα, στον καθένα ξεχωριστά. Να σου πω. Ε, Αισθάνεσαι ότι γίνονται εκτόσει πλέον στην καθημερινότητα, στη ζωή μας, ε, στην συμπεριφορά μας, στη σχέση μας με τους άλλους. Ποια έκπτωση σε ενοχλεί πιο πολύ. Ε, Καταρχήν να ξεκινήσω από τον εαυτό μου. <laughs> ε, ε, το ότι δεν είμαι τόσο αληθινός ενώ υπήρξα. Φοβάμαι, έχω γίνει πιο κοινωνικό. Ναι, αλλά η κοινωνικότητα, αν τη δει φιλοσοφικά, είναι η αποτύπωση τη αλήθεια. Είσαι κοινωνικό ή εσωστρεφέ άτομο. Εσωστρεφέ ποτέ. Μα, δηλαδή, ούτε, ούτε μπορώ την εσωστρέφεια. Και μάλιστα μερικέ φορέ ε, γίνομαι και παρορμητικός, το οποίο mm. δεν μου αρέσει. Ποια είναι και... η μεγαλύτερη έτσι, παρόρμηση στην οποία έχει παραδοθεί στη ζωή σου, ε, με την κόρη μου είμαι πολύ παρορμητικό. Υπήρξα παρορμητικό σε έναν ε, συνάδελφό σου που είπε: Έλα μου τώρα η Ζουγανέλη δεν έχει φωνή, και επειδή ξέρω την κόρη μου τη, τη δυναμική τη. Και λέω: είπε ε, Καλά, δεν κρύβεται κιόλα η δυναμική <σχεδιά> τη. Ναι, αλλά ε, ε, όταν τώρα, μου το έπανε. Ήταν ένα άνθρωπο και φίλο κατά το παρελθόν. Ναι. Ε, 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 βγήκα πολύ άσκημα. Ε, Αυτέ... Έχει αναφερθεί στα ΜΜΕ στου δημοσιογράφου ω ανθρώπου που σου έχουν εφερθεί κακοποιητικά. Ναι, ναι. Απ' την άλλη, κοίταξε, είσαι ένα επιτυχημένο, πολύ γνωστό καλλιτέχνη. Κάτι και καλό πρέπει να σου έχουν κάνει τα μητή. Βέβαια, Δεν το συζητώ. Πάρα ναι, πολύ ναι, καλό. Ναι, ναι. Αλλά ναι. ταυτόχρονα και κακοποίηση. Τι σημαίνει κακοποίηση. Ναι. Πάω με όλη μου την καρδιά να μιλήσω για ένα θέμα ε, που έχει προκύψει στην κοινωνία και έρχονται και με παίρνουν. Και το λέω. Ναι. Και το μοντάρουν κατά το δοκούν, που είναι άλλο το θέμα. Ναι. Άλλο, δηλαδή άλλο μοντάζ. Ναι. Ε, αυτό το πράγμα είναι κακοποίηση. Είναι. Αλλά όπω και άλλα πολλά που συμβαίνουν και δεν τα μιλάμε, λέω, ε, ε, έχω πρόβλημα με τη δικαιοσύνη τεράστιο. Ποια είναι αυτή η δικαιοσύνη, mm -hmm. Ποια είναι αυτή η τέταρτη εξουσία που είναι δίκαιη, mm -hmm. Κάθε μέρα συμβαίνουν πράγματα. Πού είναι οι παρεμβάσει mm -hmm. των εισαγγελέων, Μια φορά με πήγαν, με καλέσα στην αστυνομία γιατί είπα ότι είναι ξέρω πολλού. Να, η παρόρμηση που πάνε α πούμε στη, ε, σε αυτά τα μέρη Χαβάη. Χα, χα, ε, στο μπουκέτ και λοιπά, για να συμβρεθούν με μικρότερους ανθρώπους. Α, σύμβα. είπες ότι υπάρχει σεξουαλικός τουρισμός. Βεβαίως. Ναι. Και μου λέει και με καλέσανε, αν είναι δυνατόν, δηλαδή έχει τα αυτή της εξουσίας και μια αστυνομία, Παναγιά μου και αστυνομία, εισαγγελία. να πω ποιοι είναι οι άνθρωποι που ξέρω. Εσύ όταν είπε ότι ξέρω κάποια άτομα που επιδίδονται... Ήταν σε... λάθος η έκφρασή ναι. μου. Ξε... Και... Δεν έξε. είναι ότι ξέρει το μίτσο των αυτών. Και... Ό, όχι, να, όχι. Είπες όχι. ότι υπάρχει, ναι, ναι, είναι ναι, ναι, κάτι που ναι. Ναι. ξέρω ναι. ότι συμβαίνει αυτό. Έπρεπε να πω ξέρω ότι συμβαίνει αυτό. Ναι. Ε, Κατάλαβε. Ε, είχα ακούσει σε παρέε που λέγανε θα πάμε, δεν του ήξερα προσωπικά. αυτό είναι όμω και το πρόβλημα με την ε, επωνυμία. Ότι αν αυτό το έλεγε σε μια παρέα και ε, δεν ήσουν ο Γιάννη Ζουανέλη. Ναι, ε, να σοβαρευτούν όλοι αυτοί ναι. που θέλουν να, να το παίζουν σοβαροί, που είναι η απόλυτη σοβαροφάνεια. Οι, οι σοβαροί άνθρωποι είναι οι άνθρωποι τη καθημερινότητα που πασχίζουν καθημερινά. Να μπορούν να ισονομήσουν, να ισορροπήσουν με το βιοπορισμό του, με την αξιοπρέπειά του. Αυτοί είναι οι Οι οποίοι βέβαια κατά μεγάλο ποσοστό επιλέγουν να εξουσιαστούν, να κυβερνηθούν από ανθρώπους που θα τους διαλύσουν. Μήπως κουράζονται και οι άνθρωποι. Δεν θέλω να σου πω ότι τώρα βλέπεις λίγο τι γίνεται με τα ψηφοδέλτια, με τους ανθρώπους που θέλουν να βρεθούν στην Ευρωβουλή. Μήπω υπάρχουν και άνθρωποι καθημερινοί του μόχθου, όπως περιγράφεις... Κουράζονται. Είναι, εντάξει, δεν... δεν κουράζονται, βοηθυνά, κουρα... ρε, παιδάκι, κουράζονται, και κουράζονται. Δηλαδή, yeah. λέμε να πηγαίνουν όλοι να ψηφίζουν, έτσι, και εγώ είμαι πολύ, το, το υποστηρίζω πάρα πολύ αυτό. Αλλά, απ' την άλλη, λέω, κάτσε τώρα, είναι ένα μεροκαματιάρης, που δεν βλέπει διαφορά στη ζωή του. Και που εκείνη την ημέρα θέλει να πάει για μπάνιο. Ε, όχι, όχι, όχι. Να βγω εγώ να επιμείνω ότι πήγε να ψηφίσει και πήγε να ψηφίσει κάποια στιγμή. Δεν συμφωνώ. Του... Ναι. Δεν συμφωνώ. Ναι. Να. να πάει για μπάνιο και να πάνε και να ψηφίσει. Έπειτα, εγώ ακούσα. να πω κάτι για τη ζωή μου. Ναι. Σέβομαι του ανθρώπου. Και δεν το λέω για να φανώ αριστό. Ναι. Αλλά να είμαστε πολίτε. Μετά μην έχουμε παράπονο. Να δημιουργήσουμε εκείνου του συσχετισμού να μα επιτρέψουν, επιτρέψουν να μας επιτρέψει η ζωή γιατί γι' αυτό είμαστε γεννημένοι. Να είμαστε πολυτελεί. Βρίσκει εύκολα ακόμα να ψηφίσει. Ε, όχι, τώρα όχι. Παλιότερα ναι. τώρα όχι. Ε, καταρχήν τους γνώρισα και από τα μέσα και από τα έξω. Ε, από το 85 και μετά, συνεχώ είχα προτάσει να, να, να πολιτευτώ. Ναι. <laughs> καταρχήν, το έργο που δημιουργεί ο κάθε άνθρωπο είναι πάρα πολύ σκηρό. Ποτέ δεν αποποιήθηκα τον πολίτη, γι' αυτό και έχω την εξουσία απέναντι, όποια και μορφή εξουσία να είναι. Ναι. Και είμαι και ειλικρινή. Ήμουνα με το φλαράκι παρέα και με την αγαπημένη μου κουμπάρα την Πέτη Βαλάση. Και όταν του είπα για διαφωνία μου για τον τρόπο το που συμπεριφέρθηκε στη ζωή το πρώην Ανατολικό Μπορόκ. Ναι. Μου Δεν συμφώνησε ο Φιλελεύθερο. Ναι, συμφώνησε. Α, ναι, συμφώνησε. συμφώνησε, συμφώνησε ο Βεβαίω συμφώνησε. Ναι. Και όχι μόνο, ναι. μόνο συμφώνησε, ε, είναι όμω λέει μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να τα πούμε. Ο πιο δυνατό. Έπειτα άλλοι που μου προτείνανε να βγω και να μπω και να. Εγώ δεν βγώ να εξασφαλίσω θέση, συμβούλου κλπ. Δεν τα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα. Και δεν δέχομαι ε, ότι μπορεί κάποιο αν δεν ασχοληθεί 100% πολύ σοβαρά και να έχει γνώση και να έχει αυτό, μπορεί να προκόψει την πολιτική. Να. Οκ. Okay. Δημιουργήσω όμω πάρα πολύ, δεν σταματά να δημιουργεί. Όχι, okay, μα δεν γίνεται. Ε, έχω σημειώσει εδώ τάδε έφη άνθρωπο. Ναι. Ε, Πε μου λίγο. Το σηματί. είχαμε ξαναπεί. Είναι ένα βιβλίο που έχω γράψει και το αγαπώ πάρα πολύ. Και πάντοτε το λέω γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλω να επιτύχω mm. την επικοινωνία. Που εκεί υπάρχουν πολλέ σκέψει. Ναι. Σκέψει για τον άνθρωπο, σκέψει για αυτά που χάνονται, για το πόσο υπάρχουμε αν υπάρχουμε, για τη μοναδικότητα, για, για πώ μπήκαμε στη διαδικασία να είμαστε κι εμεί μάζα και μα χαλάσανε ε, το, το, το φως μα. Ε, πράγματα τέτοια. Έχω και ένα CD εκεί μέσα που μπορεί κανείς να τα ακούσει. Ιδανικά αυτό θα ήθελα. Ωραία. Είναι λίγο εγωιστικό αυτό που λέω, Γιατί είναι ε, ότι θέλω να τα ακούσει για να επιτύχει. Αλλά από την άλλη πλευρά. Okay, ε, είναι η έκφρασή σου. Ε, είναι η έκφρασή μου, ναι. Ετοιμάζει πολυσυλλεκτικό CD γιατί... Έχω βγάλει. Δι... Ναι, Σουπο... για πες μου. Ε... Θε να το... θες, Να υπάρχει, το... θες να υπάρχει προϊόν να μπορεί να το πιάσει στα χέρια του. Δεν θες να υπάρχει. Όχι, μόνο το, έκανα, το έκανα, το έκανα, το έκανα, το εξέδωσα. Είναι ένα. Δυστυχώ δεν πρόλαβα να στο φέρω. Ναι. Επιφυλάσσομαι. Ε, λέγεται Μαρ... Μαύρο Μαρκαδόρο. Ναι. Ε, είναι η στίχη του Ισακ Σούση, ένα μεγάλο ποιητή. Πολύ γνωστό. Ναι. Θα... ναι. Ένα τραγούδι που για μένα είναι κομικό. Είναι ο νότο του και πολλά άλλα δικά ε? του, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, ναι. εκεί στο Νότο και που είναι φοβερό. Φανταστικό. Ε, τα έχω... Από το 19 έχω γράψει αυτά τα τραγούδια. Από το 9 και λέω 19 τα τραγούδια αυτά. Στην αρχή δεν με πολύ εμπιστευότανε. Μετά τον έπεισα ότι θα τα κάνω καλά, άρχισα να τα δουλεύω. Ήρθε η καραντίνα. Τη οποία πολύ στη, στη, στη διάρκεια τη, ήμουν πολύ δημιουργικό. Mm. Δεν υπέστην καμία καραντινοποίηση, <laughs> γιατί <laughs> έχω μια εταιρεία που έδινε άδεια στον εαυτό μου και έβγαινε και έκανα τη γούσταρα. <laughs> ε, 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 ναι. Okay. ναι, ναι, ναι. Και έκανα, πήγα λοιπόν στο στούντιο, ε, ε, άρχισα να εξεργάζομαι ε, τα τραγούδια, τα αγαπώ πάρα πολύ. <laughs> Θέλω να τα ακούσω, αλλά άλλωστε τώρα δεν πουλάμε πια. Μπορεί ναι. να μπει οποιοδήποτε θέλει και θα, θα ήταν χαρά για μένα να μπείτε στο κανάλι μου ε, Γιάννη Ζουγανέλη Official Channel. Τα έχω όλα τσάμπα. Αν θέλετε καμιά Ως. φορά να μου δώσετε κάτι στον δρόμο που θα με δείτε να με πληρώσετε. Ωραία. <laughs> λοιπόν, Καλό είναι <laughs> ναι. <laughs> Λοιπόν, ε, okay. Μαύρο Μακαδόρο. Τραγουδάει η συμβία μου μετά από πολύ καιρό η Σιδώρα ναι. Η σιδέρη, που σήμερα μου είπε ότι δεν θέλει να τη λέω συμβία τη. Πώ θέλει. Σύντροφο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. <σχεδόν> ξέρω, δεν ξέρω. Να σου πω, θα τη κάνει το χατήρι. Ναι, ναι, θα θα δηλαδή. Η σύντροφό θα... μου λοιπόν η σύντροφό κάνει τα χατήρια γενικώ. Ε, 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 ναι, ναι. Όλα. Κάνω τα χατήρια των ανθρώπων τα περισσότερα και δεν μου κάνει κανεί κανένα χατήρι. Α, και αν... είμαι άνθρωπο τη υποχώρηση. Αν είχαμε εδώ τη σύντροφό σου. Τι θα έλεγε για σένα, καλά και κακά θέλω να μου πεις. είναι φιδωλή στην έκφραση, στο λόγο της για μένα. Έχω ακούσει για άλλους να καλύτερα. Ε, ένα είναι αυτό. Εντάξει, με αγαπάει, με εκτιμάει. Ζούμε πάνω από 42 χρόνια. Πάνω από 42 χρόνια. Ε, ναι. Άρα έχετε το μυστικό τη επιτυχία. Ναι, αποδοχή αποδοχή, αποδοχή, αποδοχή. αποδοχή της διαφορετικότητα, Σεβασμός στην ποιότητα του άλλου, ενίσχυση. Ε, δηλαδή, εντάξει, ενισχύει πράγματα τα οποία θα θέλει ο άλλος να τα ζήσει ναι. και απόλυτη ελευθερία. Ναι. Απόλυτη. Όταν λες απόλυτη ελευθερία, αυτό θε, θέλω να μου το ζωγραφίσεις Η ελευθερία κάνει τον άνθρωπο πιστό. Okay. Αν δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει πιστό. Μία στιγμή που αισθάνεσαι πάρα πολύ ελεύθερο από σύντροφο και είπε Επειδή έχω αυτή την ελευθερία, θα είμαι πιστό και θα με μαζί τη ναι. τα δύο χρόνια. Ναι, αλλά μπορεί... υπήρχαν και που δεν είχα καμία ελευθερία. Οπότε μου κάνετε. Από την εισιδώρα. Βέβαια. σου είχε επιβάλει. Όταν... Γενικά το λέω για τη ζωή. Α. Όταν λοιπόν δεν έχει ελευθερία, ναι. αποζητά την ελευθερία με άλλου. Ναι. Αλλά όταν σου πει ότι εντάξει, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. <laughs> <laughs> Εκεί δεν υπάρχει. Είναι αλλιώ είναι αλλιώ. Σέβεσαι πάρα πολύ τον άλλον. Ναι. πω, πολύ... δεν δεν σημαίνει ότι τώρα για να με έχει αφήσει τόσο σε τέτοια ελευθερία κάτι δεν πάει καλά. Το έχει αυτό ποτέ. Ε, ναι, ναι, όλα, όλα. Φυσικά δεν πάει τίποτα. Α. Δεν μπορεί Α. να πάει τέλεια κάποιο. Okay. Όχι, όχι, όχι. Αλλά... Με την ελευθερία πάντω εσύ λε, είναι δη... δηλαδή δικό σου απόσταγμα σοφία, ότι ο άνθρωπο. Μπορεί γίνεται... να είναι... Να έχει πίστη. Να έχει πίστη. Είναι... για μένα η ελευθερία είναι ο Θεός. Και δεν μπορεί να είσαι μόνος σου ελεύθερος. Ναι. Δηλαδή να μιλάμε μαζί, να, είμαστε, να έχουμε μια σχέση ναι. ε, φιλική ναι, ναι. και δεν είσαι ελεύθερη, πώς μπορεί να είμαι ελεύθερος εγώ. Σωστά. <laughs> ε, συμμετέχει λοιπόν η Σιδώρα μετά από πολύ καιρό. Ναι. Τρία τραγούδια λέει εξαιρετικά ο Μακεδόνας. Ε, ο Αλέξανδρος Χατζής, ένα υποτιμημέν, ένας υποτιμημένος καλλιτέχνης, με τεράστια ουσία, επειδή έτυχε η φωνή να, είναι, να μοιάζει και με, με τον πατέρα. Μάλιστα το κάναμε και πλάκα κάποια στιγμή. Έκανα εγώ το, τον Χατζή, τον Κώστα, με, τον... με μίμηση κοντά, ναι. και έκανε να Σάκης στο γιο του πάλι με την τη διαφωνή. Πόσα από τα παιδιά του Χατζή τραγουδάνε καλά, γιατί ε, Είναι η κόρη του. Και είναι... η κόρη τραγουδάει πολύ καλά. Φανταστικά πολύ καλά. την είχαμε εδώ. Και ο γιο. Ο γιο ο Αλέξανδρο έχει κάνει και... και σου ξέκατε το παρελθόν. Και πόσα παιδιά ακόμη έχει ο Χατζή, Γιατί Δε... μπορεί να είναι όλα τα Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ε, Πάντω τον και... αγαπώ πολύ τον Κώστα Χατζή. Τον είχα τον ίνδαλμα είχα και πρότυπο για τον yeah. τρόπο που στεκόταν στη ζωή, στον τρόπο που τραγουδούσε, που τολμούσε και έλεγε κοινωνικά τραγούδια επιθετικά ε, για κάποιους. Αλλά yeah. ήταν και βέβαια έμπαινε και σε άλλες διαστάσεις, yeah. που δεν αποποιήθηκε την καταγωγή του, αλλά η καταγωγή ε, εξαρτάται. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, ας πούμε, οι τσιγκάνοι. Ε, 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 αυτός έχει μια ευγένεια, μια πολυτέλεια, μια... Έχει, έχει έκφραση Είναι, ήταν ταλαντούχος έγραψε εξαιρετικά τραγούδια Να σου λοιπόν, πω τώρα που λέμε μια καταγωγή συγγνώμη πάμε από το ένα θέμα στο άλλο Ναι δεν πειράζει θα πω εγώ μετά Αλλά είσαι Μικωνιάτης ναι. έχεις καταγωγή από τη Μίκονο ε, ναι. και έλεγα ότι θα βρω έναν μικονιάτη παλιό που να έχει ζήσει τη Μίκονο πριν από όλα αυτά Mm -hmm. που, περνάμε τώρα που ζούμε, που ε, είναι πάρα πολύ λαμπερό ο κόσμο, αλλά έχουμε και τι καταγγελίε από του τουρίστε ότι μα βάλαν πληρώσουμε 600 ευρώ, και αυτά. Θέλω λίγε εικόνε. Από τη Μύκονο που εσύ έζησε πριν εξελιχθεί πάρα πολύ. Βεβαίω και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω όμω για το να τελειώσω και να μην το ξεχάσω. Ναι, ότι ναι. εκτό από αυτού που προανέφερα που συμμετέχουν σαν τραγουδιστέ και μου έκαναν την τιμή να έρθουν να κοπιάσουν, να πούνε τα πράγματα. Δηλαδή Μακεδόνα, Ισηδώρα, ε, Χατζή είναι. Ο Γιώργο Δημητριάδη Οροκά, εξαιρετικό. Ναι. Είναι η, η, η ο, 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 ο Καρακώστα. Και αυτή καλή. Και. Ε, τι άπιος, Α, ο Αλέξανδρο Ανδράτο. Όλοι αυτοί λοιπόν. Ε, συμμετέχουν σε αυτό το σε αυτό το συλλεκτικό. Ναι, και είναι διαφορετικά τραγούδια, ωραία και λαϊκά και έτσι τα είπα και τα προσφυγιάζα κιόλα. σου πω και ένα ευτράπλα μετά. Τώρα η Μύκονος. Μύκονος. Είσαι ανεξάντλητο. Προ... Πρώτα και... πάω πέντε χρονών παιδάκι βράδυ με τη γιαγιά μου, τη Φραντζέσκα, τη μάνα του πατέρα μου. Ναι. Μια φαντασμένη κυρία η οποία <laughs> διεύθυνε και έλεγα τα πάντα. Πάρτε το αυτό, κατέ. Τε... Ναι. Ε, ότι είναι η Φρεδερίκη. Ναι, ναι. Ε, και αν τη φώναζες, η Φρεδερίκη, χαιρότανε. Α. Ναι. Ε, εντάξει, ε... Σε ένα Φραντζέσκα, αλλά αποφύγει είναι φιέρα. <laughs> Αυτή λοιπόν η κυρία με πήγε, μέναμε σε ένα σπίτι, βλέπω ένα άλλο κόσμο. Ναι. Βράδυ. Ε, ήταν... Εσύ ζούσες στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Ε... Ήταν τρομακτικά okay. λίγο, γιατί κατέβηκα και μα παρέλαβε ε, ένα, μια λάντζα για να μα πάει μαζί με κατσίκε. Στη δηλαδή, μήκονο Γιατί... εκείνη εποχή. Ναι, μαζί Γιατί με κατσίκες. χρονολογία μιλάμε που Έσο, υπήρχαν χρόνια, κατσίκες. Παιδάκι, 60 χρόνια πριν. 60 χρόνια πριν, λοιπόν, στη μήκονο είχε κατσίκε. <laughs> ε, ε κατσίκε και άνθρωποι μαζί με τι κατσίκε, <laughs> ημερωμένε κατσίκε. Και συνειδητοποίησαν ότι είναι κοντά στα σκυλάκια. Δεν είναι. Να, ε, ναι. Είναι. Δεν τι χάιδευε. Μπέκαμε. Ωραίο σπίτι, ένα κρεβάτι μυστήριο. Αλλά ωραίο, μικρό, αλλά ωραίο και καθαρό μοσκοβολιστό τη κυρία Καλιόπη. Ε, ένα πράγμα φανάρι με τρόφι, τρόφιμα ψυγεία δεν υπήρχαν μία άλλη Μύκονος, εξαρτώμενη από τη Δήλο, έχει ναι. το περισσότερο σε συμπίκνωση φως στον κόσμο εξού και ο ναός του Απόλλωνα, με ανθρώπους καλοδεχούμενους και... και, και που, καλοδέχονταν, μάλλον τους πάντες. Βέβαια, καλώς για να και έλα, ποια νου είσαι εσύ, το ένακα. Που αργότερα, ας πούμε, όταν πήγαμε με τη μητέρα μου, γιατί εργαζόταν ο πατέρας μου, εξαιρετικός οικοδόμος, εξαιρετικός τέχνης της και νοικιάζαμε σπίτι, μα φέρανε οι διπλανοί πρωινά γάλα, περνούσαν τα γαϊδουράκια με τα ΣΥΚΑ, με εξαιρετική. Η Νίκονα, λένε ξερονήσει, Αλέχη, έχει, περισσότε... έχει 150 διαφορετικά φυτά. Αρώματα, πράγματα, όλα αυτά να τα βλέπει, να τα να πολλούνται να να, και να μπορούν να αγοραστούν. Ούτε κλαμπ, ούτε νυχτερινά κέντρα. Υπήρχανε. 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 Υπήρχαν υπήρχαν κάποια μαγαζιά. Α πούμε, πρωτοπόρο ήτανε ε, ο, τότε, α πούμε, είχα πάει ξέρω, 10 χρονών, τα καταλάβαινα, υπήρχε ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, το, ε, που, 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 στην. Ε, Μωρέ, θα το θυμηθώ. Ε, ε υπήρχε, ε, υπήρχε ένα κλαμπάκι, ο Πάραλο, στην παραλία, από όπου και ένα άλλο, ένα υπόγειο κάτω από τη Δημαρχία, δεν θυμάμαι το λένε, που πηγαίνανε με κονιάτε στα βράδια, τραγουδάγανε και μικονιάτικα και ρεμπέτικα, παίζανε σαμπούνε, χορεύανε, είχαν μια μαγιά, ε, αληθινή μαγιά, ότι εδώ είμαστε. Ελάτε να συνεπάρξουμε, να παίξουμε. Και το άλλο το φοβερό είναι ότι τρελάθηκα που περνούσαν τεράστιε προσωπικότητε. Ε, η γνωστή ιστορία είναι ότι τον John το γνώρισε τον η... Τζον Λένον. Το γνώρισε, τίποτα, μια φωτογραφία. Στην Εκκλησία. εντάξει, περισσότεροι Έλληνε δεν έχουν ούτε μια φωτογραφία με τον Τζον Ναι, ναι, είναι, είναι εξαιρετική, εξαιρετική, στιγμή γιατί είναι, έτρεξε πήρα φωτογραφική μηχανή χωρί να έχω χρήματα από το περίπτερο αυτέ τι κλακ που ήταν τη κόντα ε, ε, με μονοδιάσταση. Τσακ και μου λέει, Χατζουιρνέμ, πώ λένε. Λέω, «Γιάννης, Γιάννη Τζον, έχω το ίδιο όνομα. Εκεί κατάλαβα τι, τι... Ήταν ακόμα, υπήρχαν οι Beatles. Να. Ακόμα δεν είχαν διαλυθεί οι Beatles. Ε, αλλά είδα, τρελνόμουν, το Γιουλ Μπρίνερ. <laughs> γνώρισα τη Μαρία Κάλλα. Ναι. Στη Μύκονο. Είδα τον Άντωνι Πέρκιν. Ε, είδα ανθρώπου του οποίου παρακολουθούσα διακριτικά για να, να, πάρω κάτι από την άμβρα του. Είδα τον μεγάλο ζωγράφο Φράσιν Μπέικον. Δηλαδή, τι, τι, άλλο, τι άλλο να. να η, μία άλλη μήκονο. Yeah. Μία άλλη μήκονο. Με φο, τρομερό φω, με παραλίε που μοσκοβολούσαν. Με ανθρώπου που. Ε, ο γυμνισμό. Ο γυμνισμό. Ντρεπόμουν στην αρχή. Yeah. Δεν μ' άφηνε και η μάνα μου να πηγαίνω στου γυμνιστέ και πήγαινα. Εγώ έκανα όμω γυμνό μπάνιο. Yeah. ακόμα γυμνό ε, όχι τώρα. Και βάζω το. και έβ, έβρεκα το μαγιό. Για, για να μην με παρατηρεί η μάνα μου. Γιατί να συναχωρήσω τη μάνα μου. <laughs> ε, ε, λοιπόν, θέλω να σου, α, ναι, αλλά με πολύ άνεση, όχι αθώος γυμνισμός. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μια φορά το έλεγα και σε φίλους, ήταν, ήταν ένα, ένας πατέρας καλονός, γυμνός, με τη γυναίκα του επίσης καλονή και τρία παιδάκια. Ναι. Και πηγαίναν στην άμμο. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό. Ναι. Ε, εν μεξύ, ε, αυτό σκόνταψε το παιδί και πιάστηκε από το πουλί του μπαμπά. <laughs> <laughs> λοιπόν, θέλω να σου πω ότι... Να, η ελευθερία. Μάλιστα. Ε, ε, περίμενε. <laughs> γιατί θα, θα, θα είμαστε όβρος στον χρόνο. Κάτι θέλω να μου πούνε, δεν τους ακούει και πάρα πολύ. <laughs> ε, ε, έχει συναυλίε να κάνει. Έχουμε και αυτό για να κλείσουμε. Ναι, έχω συναυλίε ναι. να κάνω. Ε, ευχαριστώ πολύ. Τι λέμε διάδραση. Η τέχνη από τη φύλη της, φύση τη είναι διαδραστική. Εγώ όμω, επειδή είμαι πειρακτήρη, ναι. ε, προκαλώ του ανθρώπου και με το μικρόφωνο χωρί να είμαι εξαναγκαστικός ή εκβιαστικός, ναι. όπως είναι εκβιαστικό. Άρα δεν θα έρθει σε δύσκολη θέση κάποιος. Όχι, δεν θα έρθει. Αν, αν νιώθω ότι είναι σε δύσκολη θέση, Το. φέρνω τον εαυτό μου, έχω βρει ένα κόλπο, σκόλπο, να φέρνω τον εαυτό μου σε δύσκολη θέση, okay. απέναντι okay. του, για Ωραία. να μπορεί να λειτουργήσει. Λειτουργούν, μιλάνε, okay. παραγγέλνουν, ε, συμμετέχουν. Mm -hmm. Είναι mm -hmm. Ναι τραγουδάμε. Εγώ έχω τραγούδια που τραγουδιούνται. Τα, τα περισσότερα τραγούδια από τα δικά μου που τραγουδιούνται είναι τραγούδια που μου πει άλλοι και κυρίω ο Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Αλλά ε, έχω καταφέρει και εγώ μερικά δικά μου τραγούδια και τα τραγουδάνε και εκεί μεγαλώνω. Πού θα είναι αυτή Μεγα... η Σε όλη την Ελλάδα θα παίξουμε. Θα... Τώρα, τώρα κλείνουμε σε όλο το καλοκαίρι. Και να πω κάτι τι τραβάω. Γιατί έχω παράπονα. Έπαιξα στο χαμάμ. Το χαμάμ είναι ένα ωραίο χώρο που παίρνει 100 άτομα. Να. Είναι ένα παλιό χαμάμ στα πετράλαινα. Εκεί δοκίμαζα ε, γιατί τι χρήματα να πάρει εκεί. Ναι. Ε, εγώ πήγαινα με, με μια μεγάλη ορχήστρα, τε, τε, τετραμελή ορχήστρα, όλοι ήταν εντάξει. Παίζαμε ωραία, δοκίμαζε νέο τρόπο διάδραση, παρεμβαίνει και πίεση και αυτό και μουσική και γέλιο και όλα αυτά. Κάποια στιγμή πάμε στο Σιέρα και γράφω. Και στο Σιέρα, έξω από το σχέρα γράφω πραγματικά για ένα δίσκο που κάνω στη Νέα Υόρκη. Ναι. Ε, καπνίζαμε γράφαμε, πίναμε καφέ στο καφέ και έρχονται κάτι γιατροί από το Ρίκο Δινάν. Μου λένε. Ναι. Ε, ήρθαμε, κύριο Γανέλη, εκεί στο Χαμάμ. Περά... Α, χαίρομαι πολύ που ήρθατε. Περάσαμε ξέσια, τραγουδήσαμε, ξεκινηθήκαμε, αλλά κυρίω γελάσαμε. Να. Λέω, ευχαριστώ πολύ. Εδώ τι είναι, λέω, <laughs> εδώ είναι ένα μεγάλο στούδιο, το Σιέρι, ίσω το καλύτερο στην Ελλάδα. Και κάνω μια δουλειά που θα βγει στη Νέα Υόρκη. Ναι. Και σκάσανε όλοι στα γέλια. Γιατί? Ότι του είπα αστείο. <laughs> <laughs> αυτό είμαι εγώ. Άντε τώρα, κατάλαβες τι εννοώ. Καταφέρνει όμω πάντα να κάνει πράγματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καταφέρνει να εκφράζεσαι και νομίζω ότι αυτό οι θαυμαστέ σου που είμαστε όλοι, ε. είσαι ένα είδο που δεν υπάρχει κάποιο που να μην είναι θαυμαστή σου. Πάντα λέω γλυκιά μου και ειλικρινά το λέω με την ψυχή μου και την καρδιά μου, το γλυκιά μου, Αθηναίδα. Τα πάντα είναι αμοιβαία. Δεν υπάρχει τίποτα μη αμοιβαίο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ούτε, σε ευχαριστώ που με κάλεσε. Ε, πρέπει να κάνει αυτοβιο, αυτοβιογραφία, θα γράψει. Πρέπει. Ναι. Αυτό ήταν για απόψη το καλύτερα αργά. Εδώ με τον Χίμαρο. ελπίζω να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σα. Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα. Κάτι που ήξερε πω να με ξεπερνάει. Είναι αγάπη μου. Αυτή η επιμονή σου, μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει. είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου